Ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι και την ήττα για την ομάδα σας με 0-1 από τον Αστέρα Βάρης. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο στο τέλος αφήνει σε εμάς πικρία, γιατί δεν καταφέραμε να πάρουμε τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας. Αν και νομίζω ότι αν στην αρχή του παιχνιδιού, όταν είχαμε την κατοχή, τις προϋποθέσεις και κάποιες ευκαιρίες σκοράραμε, τότε σίγουρα η πλάστηκα θα γυρνούσε προς το μέρος μας. Δεν μπορώ να έχω ιδιαίτερα παράπονα για την αγωνιστικότητα των ποδοσφαιριστών μου. Δεν μπορώ να έχω ιδιαίτερα παράπονα επίσης για την προσπάθειά τους να εφαρμόσουν το πλάνο μας στο αγωνιστικό, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Είχαμε την κατοχή, είχαμε τους αυτοματισμούς, βρεθήκαμε αρκετές φορές με προϋποθέσεις έξω από την περιοχή. Εκεί όμως την τελική ενέργεια σίγουρα μας έλειψε το καθαρό μυαλό, με πάρα πολλά σούτ από πολύ μακρινή απόσταση, ενώ μπορούσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο, όπως επίσης και χωρίς άμεση μεταφορά της μπάλας μέσα στην περιοχή. Πήραμε τα ρίσκα μας στο τέλος. Σίγουρα μας αποσυντώνησε και ο τραυματισμός του τερματοφύλακα. Μας έκοψε μια αλλαγή σε μια ομάδα που ακόμη χτίζουμε τη φυσική κατάστασή της και μπήκαμε σε ένα παιχνίδι με μια αλλαγή που θα μπορούσε ίσως να μας δώσει τη δυνατότητα με περισσότερη ποιότητα που μας έλειπε να μεταφέρουμε την μπάλα μέσα στην περιοχή του αντιπάλου. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο για την νίκη. Νομίζω ότι κάνει μια πολύ αξιόλογη πορεία. Είναι σαφές ότι είναι μια ομάδα με σαφές αγωνιστικό πλάνο στην άμυνα και στην επίθεση. Δεν είναι τυχαία τα αποτελέσματα. Αν κάποιος όμως απ' έξω έλεγε ότι η Βάρη είναι η ομάδα που είναι δεύτερη στο βαθμολογικό πίνακα και εμείς είμαστε χαμηλά στον πίνακα, δεν θα το πίστευε. Νομίζω ότι ήταν μια μάχη ίση και θεωρώ ότι ήμασταν κατά τη καλύτερη. Έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε εμείς την προσπάθειά μας. Ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας και εκπαιδευτικά και όσον αφορά τις εμπειρίες, γιατί υπάρχουν αρκετά νεαρά παιδιά. Καλούμαστε τώρα στο επόμενο παιχνίδι να αναπληρώσουμε βαθμούς, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε με περισσότερη αισιοδοξία την αποφυγή της ζώνης του επιβασμού.